Μενέλα Στασιόπουλο, σύμβουλο έκδοση παραπολιτικών. Καλησπέρα, Μενέλα. Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα και στου ακροατέ. Λοιπόν, δύσκολα μπορεί να βρει κανεί ένα θέατρο εξελίξεων, είτε διπλωματικών, είτε επιχειρησιακών, είτε στρατιωτικό, είτε άλλο, που να μην μα επηρεάζει είτε ευθέω είτε εμέσω. Ρωσία, Ουκρανία. Το θέμα τη Τουρκία, καλά εννοείται, αυτό είναι το άμεσο. Ακόμα και το Ιράν, έτσι. Είναι μια περίοδος όπου η γεωπολιτική καθορίζει τις εξελίξεις στην ουσία και έχουμε διάφορα μέτωπα τα οποία τελικά αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους, υπάρχει αλληλεπίδραση yeah. μεταξύ των διαφόρων μετώπων. Στην προκειμένη περίπτωση βεβαίως έχουμε ένα παίκτη ο οποίος αλλάζει στρατόπεδο. Αυτός είναι η Τουρκία, η οποία κινείται από τη Δύση και από την Ατλαντική Συμμαχία προς την Ασία όλο και περισσότερο, δίδοντας μία ευχέρεια και μία βάση στη Ρωσία και στην Κίνα επί των εδαφών της και στη βάση και τη στρατηγική που ακολουθεί. Δηλαδή η Τουρκία δεν είναι πλέον ένας αστάθμητος παράγων, όπως δείχνει οι εξελίξεις. Είναι ένας μετακινούμενος παράγων που έχει βάθος στα εδάφη του και έχει ισχύ στρατηγική. Η δύναμη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ ήταν μεταξύ των άλλων εκτός της θέσης της, η οποία είναι πολύ ανατολική ακόμη και σε σχέση με την Ελλάδα και τον αρχιπέλαγός της, είναι πολύ ανατολική και δεύτερον ο όγκος των ενόπλων δυνάμεων που έχει είναι μεγάλος. Και πολλές φορές η Τουρκία εξυπηρετούσε διάφορες νατοϊκές αποστολές, δίνοντας λύση σε άλλους στρατούς οι οποίοι δεν θέλαν να στείλουν έτσι δικές τους δυνάμεις, προκειμένου να μην έχουν και απώλειες, ενώ στην Τουρκία τα πράγματα ήταν πάντα πιο απλά. Αυτά όλα τώρα αλλάζουν. Έτσι η Τουρκία κινείται σε δύο μέτωπα, αποσταθεροποιώντας τις δυνάμεις της Δύσης. Το ένα είναι στον Βορρά, το οποίο σχετίζεται άμεσα και με τον πόλεμο στην Ουκρανία, και είναι το βέτο σε σχέση με τη Σουηδία και τη Φιλανδία, τη διεύρυνση δηλαδή της συμμαχίας, η οποία όμως είναι μια διεύρυνση μάχημη, διότι δύο αυτές χώρες εξαιτίας του βέτο αυτή τη στιγμή είναι ακάλυπτες από την ατολική ομπρέλα, με τη Ρωσία να έχει κάθε λόγο να ασκήσει επιβουλή πάνω σε αυτές τις δύο χώρες. Οι δύο χώρες αυτές θα έχουν σημασία για το ΝΑΤΟ, όχι μόνο όσο διατηρείται ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και μετά. Για τον αρκτικό κύκλο, έτσι. Έτσι, γιατί έχει ξεκινήσει ο μεγάλος ανταγωνισμός, ο πολύ δομικός ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων στον αρκτικό κύκλο, ο οποίος έχει ενεργειακά, γεωπολιτικά, μεταφορικά, ενώ στις μεταφορικές οδούς και στρατιωτικό αποτύπωμα. Αυτό η Τουρκία λοιπόν πλήττει στην ουσία τη Δύση και την Ατλαντική Συμφωνία, τη Συμμαχία, με την Ευρώπη στο βορρά, στο βόρειο μέτωπο, και ταυτόχρονα δημιουργεί αποσταθεροποίηση στο νότιο ανατολικό άξονα που είναι σε σχέση με τον ανταγωνισμό με την Ελλάδα, την Κύπρο, τα άλλα ζητήματα που δημιουργεί στην περιοχή. Έτσι λοιπόν λειτουργεί διασπαστικά και ταυτόχρονα η Τουρκία είναι πολύ ανοιχτή τόσο στην Κίνα, η οποία έχει τεράστια οικονομική διείσδυση στην Τουρκία, και ταυτόχρονα στη Ρωσία, όπου τόσο σε πρακτικό επίπεδο, δηλαδή στρατιωτικά, εμπορικά, ενεργειακά, είναι η έξοδος της Ρωσίας προς τον υπόλοιπο κόσμο αυτή τη στιγμή η Τουρκία από τις βασικές εξόδους για τη Μόσχα, και ταυτόχρονα και στο πυρηνικό πρόγραμμα με τους πυρηνικούς σταθμούς, οι οποίοι γίνονται σε εκτάσεις που ελέγχονται από Ρώσους πολλών χιλιάδων τετραγωνικών τμήματων. Και με την εγκατάσταση και στρατιωτικού ραντάρ από τη Ρωσία. Ακριβώς, όπου έχουν εγκαταστήσει οι Ρώσοι και στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες δεν ελέγχονται καν από το τουρκικό κράτος, όπως τουλάχιστον δημοσιοποιείται. Και αυτό σε γειτνίαση με ανατολικές βάσεις επί του τουρκικού εδάφους, έτσι, με ανατολικές υποδομές, ναι, σε βάση περιπτώσει. Ναι. Η Δύση από τη δική της πλευρά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, δείχνουν ότι οργανώνονται και χρησιμοποιούν το χρόνο
προκειμένου να τραβήξουν τα συμφέροντά τους ή μάλλον να λάβουν υπόψη τους έστω σεναριακά πώς θα διατάξουν τις δυνάμεις τους στρατιωτικά, οικονομικά, ενεργειακά χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους την Τουρκία στη Δυτική Συμμαχία. Αλλά αξιοποιούν το χρόνο που είναι απαραίτητος για να αναδιατάξουν τα πλάνα τους. Σε αυτό το επίπεδο, από τη μια πλευρά η Ελλάδα, η οποία είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι παλιό νατοϊκό μέλος, αλλά έχει στενή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στρατιωτική και οικονομική και ενεργειακή και πολιτιστική, αλλά ταυτόχρονα έχει και με τη Γαλλία, έχει κάνει το άνοιγμά της προς τους Άραβες, το οποίο είναι σημαντικό. Και τώρα πλέον αυτό που πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι είναι ότι πάει και προς μια συμφωνία, αυτό θα πρέπει να το υπολογίσουμε πολύ, ως πολύ σοβαρή εξέλιξη, με τους Βρετανούς. Έχουμε μπροστά μας, πριν τις εκλογές, μέσα στον επόμενο μήνα, μια υπογραφή συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου του δικού μας με το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας, των Άγγλων. Είναι όλα προγραμματισμένα και μάλιστα είναι μια συμφωνία η οποία στο στρατιωτικό πεδίο προβλέπει εμβαία συνδρομή. Όπως το ορίζουν οι Εγγλέζοι. Αυτό γιατί το ξεχωρίζουμε. Το ξεχωρίζουμε διότι η Αγγλία, η Βρετανία ήταν και παραμένει μέχρι τώρα μια στενή σύμμαχος της Τουρκίας στη Δύση, σχεδόν όσο και η Γερμανία, η οποία και αυτή κρατάει αποστάσεις πλέον από την Τουρκία. Ταυτόχρονα την Τουρκία θα πρέπει εμείς να τη μελετάμε σε ένα ευρύτερο περιβάλλον, όπως και οι Ισραηλοί, όπως και η Αίγυπτος, όπως και οι Άραβες, τα Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία. Θα πρέπει να τη μελετάμε ως μια δύναμη η οποία συγκλίνει με το Ιράν. Το Ιράν από εκεί επίσης έχει μεγάλη διείσδυση από την Κίνα και πλέον ανακοινώθηκε προελάχιστον 24 ώρων ότι ο μεγαλύτερος επενδυτής στο Ιράν, σύμφωνα με τις νέες συμφωνίες, θα είναι η Ρωσία. Βλέπουμε λοιπόν... Ούτως ή άλλως η Κίνα έχει δέσει το Ιράν με ένα σκληρό μνημόνιο χειροπόδαρα, δηλαδή είναι με λεόντιους όρους ο δανεισμός της Κίνας προς το Ιράν με την ανάληψη υποδομών, με την υποθήκευση υποδομών, ακόμα και την παρουσία φυσική κινητικών δυνάμεων, έτσι. Ακριβώς. Οπότε με αυτά τα δεδομένα βλέπουμε κάτι το οποίο και το έχουμε συζητήσει πάλι στην εκπομπή, αλλά και γενικώς έχει γραφτεί, ήταν μια πρόβλεψη που βλέπει την Τουρκία με το Ιράν. Το Ιράν όπως είναι ως Ισλαμική Δημοκρατία σήμερα, όχι σήμερα από το 79, είναι Ισλαμική Δημοκρατία το Ιράν, να δημιουργούν έναν άξονα του Ισλάμ επιθετικό προς τη Δύση και σωρευτικό προς την Ασία και την Αφρική. Οι δύο αυτές λοιπόν δυνάμεις, προχωρώντας ο χρόνος, συγκλίνουν με την Κίνα και τη Ρωσία και πάνε να δημιουργήσουν μια ζώνη η οποία τελικά φτάνει στη Μεσόγειο μας της Τουρκίας, αλλά πιάνει και όλες τις θάλασσες που είναι τα στενά του Ορμού, αυτά που είναι το Ιράν και όλα αυτά τα κρίσιμα περάσματα, τα οποία πηγαίνουν προς την Κίνα και προς τη Ρωσία, προς την Ασία δηλαδή, στις ασιατικές δυνάμεις. Αυτό αλλάζει όλα τα δεδομένα επίσης. Ταυτόχρονα θα πρέπει να παρακολουθήσουμε ότι στην τελευταία φάση στον δρόμο για τις εκλογές, ο Ερντογάν επιλέγει να και ανακοινώνει, μάλιστα με μεγαλόπρεπο τρόπο, ότι μετατρέπει για μια ακόμη φορά, για δεύτερη φορά στην ιστορία, το την Αγία Σοφία σε τζαμί. Δεύτερη άλωση λέει. Δεύτερη άλωση, και ξαναφέρνει μπροστά μια λογική που την είχε και προετών εργαλειοποιήσει ο Ερντογάν και το ΑΚΕΠ, όπου έλεγε ότι η Τουρκία είναι μια μετοπική μεγάλη χώρα, ηγετική χώρα του Ισλάμ. Άρα έχουμε δύο Ισλάμ, διότι η Τουρκία στο Ισλάμ είναι Σουνίτες, το Ιράν είναι η βάση των Σιητών. Άρα οι δύο χώρες, Τουρκία και Ιράν,
αν το δούμε στην ισλαμική προσέγγιση, δημιουργούν μία ενότητα έναντι όλων και έναντι της Δύσης του Ισλάμ. Αυτά θα πρέπει να τα δούμε σε μια διαδρομή τριετίας. Διετίας με τριετία. Όταν εξελιχθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ της Δύσης με ηγετική δύναμη της ΗΠΑ απέναντι στην Ευρασία, στην Ασία, στην ουσία στις ασιατικές δυνάμεις με ηγετική δύναμη στην Κίνα, εδώ και όλη η ζώνη αυτή, Ιράν, Τουρκία, Μεσοποταμία, αυτή η ζώνη φτάνει μέχρι κάτω, φτάνει στην Αφρική, θα είναι μια ζώνη αναδιάταξης εδαφών και ζωνών επιρροής. Όπως ξέρουμε και από το παρελθόν και από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο μισοδιάστημα, αυτή η ζώνη που σταθεροποιήθηκε με τα πολεμικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τώρα ξαναμπαίνει υπό αναδιάταξη. Αυτό σημαίνει πολλοί πόλεμοι, πολλοί ανταγωνισμοί, και η αναδιάταξη των εδαφών αυτών μπορεί να φέρει και νέες χώρες όπως είναι το Κουρδιστάν. Άρα θα πρέπει να υπολογίζουμε και να προετοιμαζόμαστε ότι σε ένα χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2025-2026 η Ελλάδα θα πρέπει να επεκτείνει την γεωπολιτική, διπλωματική, τη δραστηριότητα από τη συμμαχία που έχει οργανώσει στον πυρήνα με την Κύπρο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο, πρέπει να την αναβαθμίσει. Να δει τις σχέσεις της, η οποία είναι θετική με τη Σαουδική Αραβία, και αυτό στα επόμενα χρόνια θα φανεί ακόμη πιο πολύ το πόσο σημασία έχει η σχέση με τη Σαουδική Αραβία και με τα Εμιράτα, πλην του Κατάρ που μένει συμμαχικό με την Τουρκία, και τις συμφωνίες του Αβραάμ θα είναι κύριοι άξονες γεωπολιτικής δράσης σε αυτή την αναδιάταξη ζωνών, εδαφών και σφαιρών επιρροής. Διαμορφώνεται ένας πλανητικός άξονας για, από ό,τι φαίνεται, αυτή η διπλή ανάσκηση Ρωσίας και Κίνας μορφοποιείται με μια αλυσίδα συμμαχιών η οποία επεκτείνεται, ας πούμε, το χοντρικά το λέμε τώρα για την ευκολία της ζήτησης, στο δυτικό στρατόπεδο και στον ειρηνικό, με την Ιαπωνία, έτσι, την Αυστραλία, Νότια Κορέα, ναι. Δηλαδή δεν εντοπίζεται γεωγραφικά μόνο στη Δύση, είναι δυτικό με την έννοια την πολισμική ή τη συμμαχική, αλλά δεν εντοπίζεται μόνο στη Δύση. Αυτή η έννοια της Δύσης, την οποία πραγματικά θα πρέπει να την ξαναδούμε πώς διαμορφώνεται στις νέες παγκόσμιες συνθήκες. Εάν έχουμε έναν παγκόσμιο διπολισμό, θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι η παλιά διάταξη, όπου είχε από τη μια πλευρά τη συμμαχία τον Ατλαντικό, τις δυνάμεις που συνέδευε δηλαδή ο Ατλαντικός, και τις δυνάμεις τις οποίες τις συνέδευε ο Ειρηνικός, θα πρέπει να το σκεφτούμε διαφορετικά. Η εξέλιξη των πραγμάτων και η οπτική δείχνει το εξής. Όταν λέμε Δύση, δεν θα εννοούμε πλέον το Ατλαντικό Σύμφωνο, δηλαδή τη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, όπως εξελίχθηκαν και θεμελιώθηκαν και δομήθηκαν μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους του 20ου αιώνα, αυτούς που ξέρουμε. Θα πρέπει να βλέπουμε στην οπτική μας ταυτόχρονα την Ιαπωνία, η οποία είναι μια δύναμη της Ασίας, πολύ συγκεκριμένη και ισχυρή και δεδομένα απέναντι στην Κίνα και ιστορικά. Και σε φάση επανεξοπλισμού και αναθεώρηση του μεταπολεμικού πλαισίου. Να μην βλέπουμε δηλαδή μόνο τη Γερμανία, να βλέπουμε και την Ιαπωνία, και αυτό που σίγουρα πρέπει να βλέπουμε είναι την Αυστραλία. Είναι ένας νέος κόσμος. Η Αυστραλία σε έκταση είναι όσο η Ευρώπη. Η διαφορά που έχει η Αυστραλία από την Ευρώπη είναι ότι κατοικείται μόνο στα παράλια, σε ένα πολύ μικρό μέρος δηλαδή της Αυστραλίας, που είναι μια μεγάλη ήπειρος, όπου υπάρχουν πολύ μεγάλο μέρος των εδαφών που δεν έχει πατήσει ανθρώπινο πόδι, από αυτά που ξέρουμε, όχι από τις ντόπιες φυλές. Η Αυστραλία λοιπόν είναι Δύση, η Ιαπωνία είναι Δύση. Σε έναν παγκόσμιο διπολισμό δεν τελειώνει η χωροταξία της Δύσης στο Ατλαντικό Σύμφωνο. Το Ατλαντικό Σύμφωνο είναι μέρος, το ΝΑΤΟ δηλαδή, η σχέση ΗΠΑ-Ευρώπης, είναι μέρος μιας ευρύτερης ενότητος της Δύσης,
απέναντι σε μια Ανατολή η οποία έχει ηγετικές δυνάμεις. Έχει την Κίνα, απλώνεται στην Ασία. Ο ίδιος ανταγωνισμός θα υπάρξει στην Αφρική. Δύση θα υπάρξουν και μέρος και θα γίνει και μια μάχη στην μια παγκόσμια αντιπαράθεση για ζώνες επιρροής και για σχέσεις και στη Λατινική Αμερική. Δηλαδή θα πρέπει πλέον, επειδή έχουμε μια παρανόηση που δεν μας διευκολύνει, μιλάμε για δύο παγκόσμιους πολέμους στον 20ο αιώνα. Τη στιγμή που η βάση αυτή ήταν στην ουσία δύο ευρωπαϊκοί πόλεμοι που συμπαρασύραν και ζώνες του ειρηνικού μαζί τους. Ενώ τώρα στην προκειμένη περίπτωση αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι ένας παγκόσμιος πραγματικός διπολισμός. Είτε μιλάμε για την Αττική, είτε μιλάμε για τον Κάφκασο, είτε μιλάμε Δεν μένει καμία περιοχή, χωρίς την κυριολεξία. Να σου πω, επειδή πρέπει θα πρέπει να ανοίξουμε την οπτική μας στη χαρτογράφηση του τι θεωρούμε την κάθε ζώνη. Να μην κλεινόμαστε. Να σου πω, επειδή μου κάνει νόημα, πρέπει να πάω σε διάλειμμα, αλλά πρέπει να ανοίξουμε οπωσδήποτε συζήτηση, ίσως και αύριο αν μπορείς, για το θέμα της Βρετανίας. Η Βρετανία είναι πολύ κομβικό ζήτημα. Επειδή η Βρετανία είναι όντως στενός σύμμαχος και συμπορεύεται κλασικά όπως και η Γερμανία, κλασικά συμπορεύεται με την Τουρκία όπως και η Γερμανία. Βλέπεις να το θίξουμε και να το κλείσουμε για να πάμε σε διάλειμμα, να το ανοίξουμε αύριο, ξέρω για πότε είναι. Βλέπεις να αλλάζει. Μου έλεγε γνωστός φίλος, ο οποίος δραστηριοποιείται και είναι πολύ γνώστης του χώρου στη Βρετανία, ότι οι Βρετανοί είναι απογοητευμένοι και προβληματισμένοι με τους Τούρκους. Και το συνδυάζω τώρα με αυτό που λες. Η σχέση Βρετανίας-Τουρκίας ήταν μια συζήτηση η οποία συνήθως η ίδια Εγγλέζη τον έκανε. Ήταν μεταξύ αυτοκρατοριών, δηλαδή κατά κάποια έννοια θεωρούσαν οι Βρετανοί ότι έχουν έναν τρόπο να συζητάνε με τους Τούρκους όσο απότοκους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση οι Βρετανοί δείχνουν ότι αλλάζουν γεωστρατηγικά την οπτική τους και πραγματικά είναι εντυπωσιακό σε πόσο χαμηλούς τόνους φτάνουμε στο να υπογραφεί μια συμφωνία κοινού οράματος, όπως το λένε οι Βρετανοί, αυτές τις συμφωνίες αυτού του τύπου, όπου προβλέπει μέχρι αμυντική συνδρομή μεταξύ Ελλάδος και Βρετανίας. Δηλαδή εδώ, εάν το δούμε σε μια ιστορική διάσταση, μετά τους Γάλλους θα υπογράψουμε μια συμφωνία η Ελλάδα και με τους Βρετανούς, είναι μεγάλη αλλαγή. Έχει αρχίσει και θυμίζει αρχές του προηγούμενου αιώνα. Αρχίζει να θυμίζει αντάρ. Αρχίζει να θυμίζει αντάρ. Λοιπόν, πρέπει να το συνεχίσουμε αυτό το Μενέλα, πρέπει να το συνεχίσουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μεγάλη αλλαγή, είναι κομβικό αυτό. Είναι εντυπωσιακό πόσο χαμηλά προετοιμάστηκε, αλλά και αποτελεσματικά. Δηλαδή, η συμφωνία αυτή προβλέπεται μέσα στον επόμενο μήνα, το Φεβρουάριο, μέσα στο μήνα που μπαίνει αύριο δηλαδή. Πόσο έχει προετοιμαστεί σε βάθος, δείχνει βαθιά συμφωνία, δηλαδή στρατηγικού χαρακτήρα, χωρίς πολλές φανφάρες ενώ. Εντυπωσιακό, πολύ εντυπωσιακό και κομβικό. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Πρέπει να το συζητήσουμε εκτενώς αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Να το δούμε σε λεπτομέρειες. Μενέλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.